Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Feeder Stories. Το Feeder Stories είναι η YouTube εκπομπή του feeders.gr, του μόνου έρπετο site σε ολόκληρο το γαλαξία. Πάμε ολοταχώς στο επεισόδιο νούμερο 10, 20, 30, 40, 50, 3, αν δεν κάνω λάθος. 4 μου λένε εδώ πέρα, 4, 54, αλήθεια. 54 κυρίες και κύριοι, μοναδικές του. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για δύο πολύ σημαντικά πραγματάκια. Για την ασφάλεια. Είναι ένα πραγματάκι, σας ξεγέλασα. Security. Λοιπόν, ασφάλεια του ζωντανού μας, το οποίο, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει η ευζωία του και τη δική μας. Μην πάθουμε κάποια ζημιά στο σπίτι. Πάμε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας όσον αφορά το να διαφύγει από το χώρο του ένα φίδι. Τώρα εμείς θα πάρουμε κάποιες περιπτώσεις και θα πούμε κάποιες λύσεις που μπορούν να υπάρξουν. Καταρχάς είναι ένα κλασικό τεράριο γυάλινο. Τέτοιο έχουμε και εμείς στο γυάλινο μας αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά. Πού μπορεί να έχουμε θέμα. Ένα, εδώ πέρα που είναι η θέση για τις λάμπες. Άλλοι βάζουν βιβλία από πάνω. Όμως το φιδάκι το μεγαλώσει ή είναι η πιο ελαφρά βιβλία, μπορεί να τα σπρώξει. Δεν είναι μια σωστή λύση. Οπότε υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό εμείς το βάζουμε ούτως ή άλλως, αλλά έστω ότι έχετε με κάποιο άλλο τρόπο αυτό εδώ πέρα το τεράριο. Αυτό τι είναι, νομίζω αυτό και σε μεγάλο υπερ μάρκετ βρίσκεται. Κάνει το εξής. Έχει εδώ πέρα μικρές τρυπίτσες. Εδώ είναι το γυαλί. Το περνάμε. Το βιδώνουμε. Η τρύπα έκλεισε. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ. Ένα είναι αυτό. Επόμενο. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να γίνει για να διαφύγει το φιδάκι μας είναι από το πορτάκι. Το πορτάκι μπορεί να νομίζουμε ότι το κλείσαμε και να το αφήσουμε κάπως έτσι. Ή ακόμα χειρότερα να το αφήσουμε κάπως έτσι. Εδώ πέρα το φιδάκι, άμα είναι μικρό, μπορεί να διαφύγει, άμα είναι μεγάλο, τσούκου τσούκου μπορεί να το σμπρώξει. Οπότε, ποια είναι η λύση. Μία πολύ απλή λύση είναι η σφίνα που βάζουμε στις πόρτες. Το βάζουμε εδώ πέρα σφινώνει, οπότε και εμείς δεν ξεχνιόμαστε ότι το κλείσαμε και δεν μπορεί αυτό να σμπρώξει. Τόση και μία περίπτωση στο γυάλινο δεν κάνει αυτή η σφίνα. Δεν ξέρω πάνω πιο μικρές. Μπορείτε να πάρετε αυτά που είναι στα πάλι τα υπερκαταστήματα με τις λίτες διαφημίσεις, τα safety των, για τα παιδάκια. Που είναι για να μην ανοίγουν τα ντουλάπια κτλ. Αυτό. Πιάνει τζάμι και εδώ πέρα, τσακ και ασφαλίζει. Μία παραπάνω ασφάλεια για να είμαστε σίγουροι. Και ό,τι το κλείσαμε και ό,τι δεν μπορεί το ζωντανό. Πατέντα καλά, μπορεί να μπει και λίγο κάτι άλλο να σφινώσει. Επίσης, όσον αφορά τη διαφυγή, τα κορνάκια, ειδικά όταν είναι μικρούλια, είναι λίγο διαόλοι. Δηλαδή κάπου μπορεί να ξεχαστήκατε, κάπου μπορεί να βρεθεί και μια τρύπα, λίγο υπόστρωμα μπορεί να κόλλησε το πορτάκι και να μην κλείσει καλά και να το καταλάβετε. Οπότε αυτό που προτείνουμε στα μωράκια αυτά είναι το φαουνάριουμ. Το φαουνάριουμ γιατί, το φαουνάριουμ το κλείνεις, όσο είναι μωράκι έτσι και πάντα, και κάνει κλικ κλικ. Δεν μπορεί να μείνει κάπου ανοιχτό και δεν χωράει πουθενά. Επίσης εδώ πέρα, άμα ανοίξει από πάνω, κάνει κλικ κλικ, κλικ κλικ, κλικ κλικ, κλικ. Σκεφτόμαστε πάντα την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να μας ξεφύγει, να μας ξέφυγε, έτσι. Safety first. Ένα θέμα ασφάλειας επίσης στα φίδια όσον αφορά τη ζέστη. Όπως είπαμε αναλόγως στο φίδι χρειάζονται κάποιες, και στο σαβρίν αυτό, συγγνώμη. Σαβρή φίδι. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Η παλιά σχολή, τέλος πάντων παλιότερα, λέγανε με ένα αεροστάτη που έχει μέσα ένα ποτεσιόμετρο και γυρίζει τσουκου τσουκου τσουκου. Θα το βάλεις μια θερμοκρασία. Γίναμε. Το θέμα τι είναι, επειδή λόγω της
διαφάσεις περιβαλλοντικής θερμοκρασίας θα αλλάξει και η θερμοκρασία που δίνει αυτό. Θέλω να πω, αυτό το ρυθμίζεις ενώ έχεις θερμοκρασία δωματίου 20 βαθμούς. Το ρυθμίζεις ώστε να δίνει 30 βαθμούς. Ωραία, ωραία. Το βράδυ που θα έχει κρύο, αυτό θα πάει αντί για 30 στους 27. Το μεσημέρι που θα έχει ζέστη, αντί για 30 θα πάει στους 34. Όταν έρθει καλοκαίρι και έχουμε θερμοκρασία δωματίου 24-25, αυτό θα πάει 35. Οπότε σας κάτσε, δεν μπορούμε να έχουμε σωστή θερμοκρασία. Πρέπει να έχουμε έναν θερμοστάτη. Παλιοί ξέρουν ότι το αναλογικό, το ηλεκτρονικό κρατάει περισσότερο. Οπότε ο θερμοστάτης μας κάνει, ρυθμίζει τη θερμοκρασία και νοικοκλίνει αυτή τη συσκευή. Κατά τη θερμοκρασία μας, δεν έχει πολύ κρύο το ζωντανό και λέμε, α, δεν τρώει, δεν έχει πολύ ζέστη, οπότε μπορεί να πάθει κανένα εγκαυματάκι, ξέρω εγώ. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν 20, 25, 30, καταλαβαίνουν ζέστη, κρύο. Μπορεί επειδή έχεις 18 βαθμούς στο περιβάλλον ή 20 στο περιβάλλον και θέλει ζέστη, να πάει κάπου και να κουμπάσει 40-45. Με αποτέλεσμα να πάθει εγκαυματάκι. Και δεν θα πει η λογική ανθρώπινη, αχ, καλά χαζός είναι, αφού και γιατί να φύγει. Δεν πάει έτσι. Γενικά να αποφεύγει το αεροστάτης, γιατί είναι ένα πολύ απλό ποτενσιόμετρο που για μακροχρόνια χρήση δεν είναι χρήση, είναι πολύ απλό, πολύ το κύκλωμα, δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό κυκλωματάκι το οποίο μπορεί να ταυτίσει. Οπότε για θέρμανση βάζουμε αυτό εδώ πέρα το μωρό χωρίς αεροστάτη, καθαρό, και το συνδέουμε με τον θερμοστάτη. Έτσι είναι πολύ λιγότερη περίπτωση βλάβης και έχουμε τον αισθητήρα από το θερμοστάτη, ο οποίος θα κάνει κουμάντο και θα μας δίνει διαρκώς σωστή θέρμανση. Είναι SOS. Σκέτο, μπορεί να πάθει και υπερθέρμανση, μπορεί να σκάσει, μπορεί να πάρετε φωτιά. Είναι safety. Επίσης, άμα έχετε πολλά χρόνια μια θερματική, επειδή είναι ένα πολύ απλό κύκλωμα, έτσι, δεν πήρατε κανένα κλιματιστικό ενός χιλιάρικου, είναι ένα κύκλωμα των 20 ευρώ, των 10 ευρώ, πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητά του. Κάθε χρόνο, κάθε λίγο και πολύ, βλέπουμε. Είναι όλο του τέτοιο καλονικό ή έχει αρχίσει και φθήρεται. Όλη η πλάκα μας. Εδώ, οι ενώσεις, μήπως φθιάρθηκε. Το καλωδιάκι μας, ειδικά μόνο το κόψαμε και το ανοίξαμε. Είναι όλα καλά. Προσέχουμε, είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, δεν το παρατάμε κάπου. Εντάξει, ένα άλλο κομμάτι, δουλεύουμε θερμοστάτη, είπαμε. Αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας πρέπει να είναι πάντα, αυτό εδώ πέρα το μαγικό, το μπιμπελό, πρέπει να είναι πάντα σε σωστή θέση. Άμα το κούνεις το φιδάκι μας ή το σαβράκι μας ή κατά τη μετακόμιση πρόξαμε κάτι και είναι στον αέρα, σημαίνει ότι δίνει συνέχεια θέρμανση στην πλάκα μας με ένα πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί, έτσι. Μπορεί να φτάσει 50, 60, 80 βαθμούς. Δεν πάει περίπτωση, αλλά λέμε, άμα κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε εδώ πέρα την ασφάλειά μας, πως έχουμε σωστά στη θέση του και πάντα θερμοστάτη. Επίσης, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μαγικό υλικό. Ονομάζεται ανακλαστήρας. Αυτό το υλικό χρησιμοποιείτε, μπορείτε να βρείτε από μεγάλο καταστήματα ή μικρότερα δομικών υλικών, το οποίο αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για να μπαίνει πίσω από τα καλοριφέρ, έτσι ώστε να μην χάνει τη θερμότητα στον τοίχο. Δηλαδή εδώ πέρα χτυπάει η ζέστη και επιστρέφει. Οπότε, χάρη της οικονομίας και στο να πετύχουμε καλές θερμοκρασίες, το χρησιμοποιούμε, βάζουμε αυτό, βάζουμε πάνω θερματική, και έτσι δουλεύει πολύ καλύτερη θερματική. Χωρίς και ένα άρρωσο όπως έχουμε πει. Επίσης αυτό το μπορεί να είναι πολύ καλό όταν το βάζουμε για να μην πάρει φωτιά, καεί, βγάλει καπνό το υλικό που είναι από κάτω. Γιατί αυτό αντέχει σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Wow! Δηλαδή με φλόγα και αντέχει. Από πίσω είναι η μόνωση, οπότε αυτό άμα το βάζουμε σε ξύλο πουχού ή σε πλαστικό από κάτω, μας προστατεύει ένα άλλο κομματάκι.
Αυτή εδώ, οι μπάσκινγκ λάμπες, είτε άσπρες είτε κόκκινες, είναι αρκετά ευαίσθητες για κάψιμο. Μπάσκινγκ σποτ λάμπες. Αυτές είναι οι λάμπες που βάζουμε σε σαυρίδια για θέρμανση από πάνω, έτσι. Είναι λάμπες θέρμανσης. Ετούτες οι κυρίες, αρκετά ευαίσθητες, να καούνε. Από τι, συνήθως από υπέρταση. Μας έρχονται κύριοι και κυρίες, ευγενικότατοι, περισσότεροι, και λένε, α, μου χάλασε. Τι θα γίνει ρε φίλε, αλλά ένα μήνα αλλάζω λάμπα, ανά δύο μήνες αλλάζω λάμπα. Λοιπόν, είναι πολύ ευαίσθητες και επειδή στα σπίτια είναι εύκολο να πάθουν υπέρταση, δηλαδή να δώσουμε μια τάση παραπάνω, αυτές να καίγονται. Οπότε, θα πάρετε ένα πολύμπριζο για προστασία από υπέρταση και θα το συνδέετε με αυτό εδώ πέρα. Αποδεδειγμένα, πολλοί κόσμος ο οποίος ήρθε και έλεγε τσούκου τσούκου οι λάμπες και να και αυτά είναι ψεύτικες, είχαν πρόβλημα με την υπέρταση. Επίσης, επ' ευκαιρία, δεν συνδέουμε θερμοστάτη με λάμπα. Το άνοιξε κλείσει, άνοιξε κλείσει μπορεί να τα φτύσει. Να! Χαλάσου. Αυτά είχα να πω. Και άλλα πράγματα θα είναι. Αυτά τα tips τώρα μου έχουν στο μυαλό. Προσέχουμε για να έχουμε. Μην είστε χυμαδιό. Να είμαστε υπεύθυνοι κάτοχοι ευπετών. Να προσέχουμε για την ευζοία τους. Αυτά. Πολύ λίγο, πολύ λίγο, να μάθει λίγο το φιδάκι να το σπάω το Σε χείτη καμς φάρς.